Εξιτήριο αναμένεται να πάρει το απόγευμα ο 29χρονος υποσμηναγός της πολεμικής αεροπορίας μετά την πτώση του F-16 στη θαλάσσια περιοχή στην Ψαθούρα. Ο υποσμηναγός της πολεμικής αεροπορίας νοσηλεύεται σε απλό θάλαμο στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251, είναι καλά στην υγεία του και έχει υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Το έχει γίνει πλήρη απεικονιστικό έλεγχο με αξονική και μαγνητική τομογραφία που βγήκαν καθαρέ. Σύμφωνα με του γιατρού δεν συντρέχει λόγο ανησυχία καθώ ο ίδιο είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να πάρει εξαιτήριο το απόγευμα. Όπω επισημαίνεται έπρεπε να μείνει για νοσηλεία ένα 24ωρο για προληπτικού λόγου. Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρίσκεται η σύζυγό του και η οικογένειά του και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίε του παραχωρήθηκε ένα δωμάτιο δίπλα σε αυτό που νοσηλεύεται ο 29χρονο. Το F-16 παρουσίασε πρόβλημα στον κινητήρα με τον πιλότο να ακολουθεί το πρωτόκολλο. Ενημέρωσε για το πρόβλημα και ενεργοποίησε τη λειτουργία του εκτινασσόμενου καθίσματος και όλα στη συνέχεια πήγαν βάση σχεδίου. Το βάρο πλέον έχει πέσει στι έρευνε για το τι ήταν αυτό που προκάλεσε το πρόβλημα.